Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των κατοίκων των Παχιανών που ζητούν την απομάκρυνση κεραίων κινητής τηλεφωνίας που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή. Οι κάτοικοι πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Οι κεραίες πρέπει να κατεβούν οπωσδήποτε κάτω. Παράλληλα, όπως τόνισαν για άλλη μια φορά, οι κεραίες θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να απομακρυνθούν. Υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις πρωτοδικείων, οι οποίες καταφέρνουν κάτοικοι περιοχών να κατεβάσουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, γιατί προσβάλλουν την αρχή της πρόληψης, η οποία λέει ότι η ψυχική και η σωματική υγεία των ανθρώπων μιας πόλης ή των κατοίκων ενός κράτους είναι πάνω απ' όλα. Δίπλα ακριβώς μένουμε. Στα 50 μέτρα από θεία μπροστά μένουμε. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η κεραία πρέπει να φύγει. Όπως έγινε γνωστό, θα ακολουθήσουν τη νομική οδό. Τότε οι κάτοικοι της περιοχής, ήδη από ό,τι είδα, μαζεύουν υπογραφές προς τούτο, θα μπορούν και θα πρέπει να καταθέσουν μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που να τον υποχρεώνει να κατεβάσει πάραυτα αυτές τις κεραίες για να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων. Στο σημείο βρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Χανίων Σταύρος Φιωτάκης, δημοτικοί σύμβουλοι και άλλοι φορείς που έκαναν λόγο για ένα δίκαιο αίτημα των κατοίκων. Αυτή τη στιγμή έχει υπογράψει ο Δήμαρχος να γίνεται δικός έλεγχος στην πυροδρομία και πιστεύουμε ώστε αυτή τη εβδομάδα έχει τελειώσει και το θέμα της νομιμότητας, αν είναι νόμιμο ή όχι αυτό το πράγμα που έχει κατασκευαστεί. Οι εταιρείες με λίγο κόστος κάνουν τη δουλειά των εις βάρος της υγείας των περισσότερων κατοίκων μιας περιοχής. Γνωρίζουμε θέματα, έχουν υπάρξει πολλές μελέτες και απόψεις επιστημόνων ότι εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, για τα παιδιά μας. Εκφράζουν την αγανάκτησή τους, διότι ορισμένοι από αυτούς νιώθουν ζαλάδες, τάσεις για εμετό και δεν μπορούν να μένουν στα σπίτια τους. Είναι πολύ δίκαια τα αιτήματά τους και θεωρούμε ότι πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο.